του αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 662. Σελίδα 662 είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο νι ε, 55 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 662, κεφάλαιο νι ε, πρώτο εδάφιο. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον έλθετε αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχής άρτων και τον κόπο σας ουχής χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ, ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει, και θέλω κάνει προς εσάς διεθήκην αιώνιον τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού 11 αυτών μαρτύριων εις τους λαούς άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίο δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζον θέλουσι τρέξει προς ε, διακήρυον των θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή ημών είναι οδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως και η οδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και βουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί αλλά ποτίζει την γη, και κάμει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει δια να δώσει σπόρων εις το σπύροντα και άρτων εις τον εστίοντα. Ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν να αντυχήσει εμπροστέ σα από αγαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν να επικροτήσει τα σχήρα. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει αναβεί μερσίνη. Τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον, δια όνομα διασημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Αμήν. Προφητικός λόγος Θεού που εκφράζει την καρδιά του Θεού, αποκαλύπτει την καρδιά του Θεού και εκφράζει το θέλημα του Θεού και την πρόθεση του Θεού. Και μάλιστα το θέλημα του Θεού και την πρόθεση του Θεού που αφορά ανθρώπους, και μάλιστα ανθρώπους που βρίσκονται και κατοικούν έρημο και άνυδρο τόπο, μόνοι τους σε ερημιά που είναι φοβερή, και ακόμη περισσότερο σε ανθρώπους που η ζωή τους είναι γεμάτο από αγκάθια που τους πληγώνουν και γεμάτη από τσουκνίδες που τους ταλαιπωρούν. Ο Θεός λοιπόν στρέφει το βλέμμα του, προσέχει, βλέπει, παρακολουθεί και αποστέλει το λόγο του, έναν λόγο μοναδικό, γιατί αυτό το οποίο εκφέρει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, το λόγο του δηλαδή, μπορούν οι άνθρωποι, αν τον ακούσουν και τον πιστέψουν, να απολαύσουν όλες τις υποσχέσεις που εμπεριέχονται στο λόγο του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Μάλιστα, αν το λόγο του Θεού ο άνθρωπος, και όποιος άνθρωπος, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, αν το λόγο του Θεού τον δεχθεί σαν λόγο Θεού καθώς είναι, τότε με έκπληξη αλλά και με χαρά θα βλέπει το λόγο του Θεού να ενεργείται στη ζωή του ακριβώς όπως υπόσχεται ο Θεός.
Σήμερα λοιπόν απευθύνεται το Λόγος του Θεού σε ανθρώπους ταλαιπωρούμενους. Ταλαιπωρούμενους είτε με δικό τους φταίξιμο, είτε από φταίξιμο άλλων ανθρώπων, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν, όπως είπαμε, αγκάθια που ό,τι και να κάνει τρυπάνε, πληγώνουνε, και υπάρχουν τσουκνίδες που όπως και να κινηθεί πονάνε. Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο στον κόσμο τέτοιοι άνθρωποι, αλλά είναι παντού, καθώς αφενός μεν εις πολλά πτέωμεν άπαντες, αυτό όμως δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι αυτό που αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού: στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις θλίψεις. Ο κόσμος κείται εν το πονηρό και ο χριστιανός είναι ανεπιθύμητος από τον κόσμο. Άρα και στον κόσμο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά και στην Εκκλησία. Ας δούμε λοιπόν την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, ιδιαιτέρως υποσχέσεις του Λόγου του Θεού. Φωνάζει λοιπόν ο Θεός, πράγμα το οποίο συνηθίζει να κάνει, καθώς προσκαλεί. Φωνάζει καθώς προσκαλεί. Έλθετε σε μένα όλοι οι διψώντες. Έλθετε οι διψώντες. Είναι φοβερό να είναι σε δίψα συνεχόμενη ο Θεός. Και δεν μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να μην είναι εάν ζει σε τόπο έρημο και άνυδρο. Διψάει ψυχή. Και αυτό που υπάρχει δίπλα δεν είναι καθαρό νερό που ξεδιψάει πολλές φορές, αλλά είναι βρώμικο νερό που χειροτερεύει την κατάσταση. Και ο Θεός λέει, υπάρχουν ύδατα ζώντα, ελάτε στα ύδατα τα ζώντα. Εάν διψάτε, ελάτε στα ύδατα τα ζώντα. Και μάλιστα, αν έλθετε στα ύδατα τα ζώντα, εκεί θα βρείτε και κρασί που εφραίνει την καρδία και γάλα που τρέφει το σώμα. Η πρόσκληση απευθύνεται στους διψώντας και η υπόσχεση είναι σαφέστατη. Θα βρεις νερό να ξεδιψάσεις ή δορζόν, θα βρεις γάλα να χορτάσεις και να τραφείς, και θα βρεις και ίνον να χαίρεσαι και να δοξάζεις το Θεό. Αυτή είναι η υπόσχεση, ο δελεασμός θα έλεγα, που ο Θεός δίνει σε όλους μας όταν ζούμε τη δοκιμασία ή τον πειρασμό ή τη ταλαιπωρία της ζωής μας. Μόνο αν έρθετε στην πηγή των ζώντων υδάτων, μόνο αν έρθετε στα ύδατα τα ζώντα, τότε και θα ξεδιψάσετε και θα τραφείτε μεγάλα που είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και θα χαίρεστε με τον ίνον που είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Όμως το ερώτημα είναι πώς ο Θεός θα το κάνει αυτό και τι θα κάνει ο Θεός. Λέει λοιπόν, ακούσατε πρώτον, ακούσατε με προσοχή το λόγο μου, γιατί μέσα από το λόγο του Θεού έρχονται τα πάντα στη ζωή μας. Ο Θεός ενεργεί μόνο με το λόγο του. Ακούσατε με προσοχή το λόγο μου και τότε πραγματικά θα φάτε αγαθά, αλλά και το πάχος, εκλεκτή τροφή. Ακούγοντας το λόγο του Θεού με τα προσοχής, και αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά, ακούγοντας το λόγο του Θεού με τα προσοχής, αυτό που κάνει ο Θεός είναι σε ψωμίζει, σε ταΐζει και έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Δεύτερον, κλείνατε το οστίον σας, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και έλθετε σε μένα που είμαι η πηγή των ζώντων υδάτων, που είμαι ο Σωτήρας, που είμαι ο Κύριος, που είμαι ο Θεός, που είμαι αυτός που σε αγαπάει.
Πρώτον λοιπόν ακούτε με προσοχή το λόγο μου και δεύτερον ελάτε σε μένα. Και το τρίτον είναι η υπόσχεση του Θεού, η μοναδική. Γιατί για αυτή, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, η μοναδική υπόσχεση του Θεού. Εάν με τα προσοχής ακούς το λόγο του Θεού, εάν στρέφεις τα αυτιά σου προς το λόγο του Θεού, το επόμενο είναι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα κάνει προς εσάς διαθήκη αιώνιων τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και είναι μοναδικά σε περιγραφή τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Δηλαδή πώς τον ελέησε ο Θεός αυτόν τον μικρό, το μικρό παιδί που σε ηλικία 17 χρονών έβοσκε ο πιο εξουθενημένος, ο πιο μικρός στα πρόβατα του πατέρα του. Πώς τον βρήκε ο Θεός, να το πω πιο ανθρώπινα, πώς τον ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα από το Θεό. Και τον καλό βλέπει και τον κακό βλέπει. Πώς έστρεψε το βλέμμα του ανάμεσα σε όλο το λαό Ισραήλ επάνω σε αυτό το μικρό παιδί. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει τη γη για να βρει κάποιον του οποίου η καρδία να είναι τελεία, ώστε μέσα από αυτόν να δοξαστεί ο Θεός. Τι είναι αυτό που είδε ο Θεός? Και όχι μόνο τον είδε, αλλά τον φανέρωσε και στο Σαμουήλ. Αυτός λέει είναι ο κεχρισμένος μου. Αυτός είναι ο ειδικός, ο ιδιαίτερος άνθρωπος πάνω στον οποίον θα οικοδομήσω τη βασιλεία μου επί της γης, της οποίας τέλος δεν θα υπάρχει. Στην αιωνιότητα. Πώς τον ανακάλυψε? Τι είδε? Και ο Σαμουήλ τον έχρισε δια Πνεύματος Αγίου στα 17 του χρόνια βασιλιά. Ενώ βασιλιάς ήταν ο Σαούλ. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Τον ελέησε ο Θεός. Τον σπλαχνίστηκε. Τον επισκέφθηκε. Και αυτό που βρήκε σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν η καρδιά του. Μία καρδιά που εντυπωσίασε το Θεό. Μία καρδιά που ενθουσίασε το Θεό. Μία καρδιά για την οποία ο Θεός έκραξε «Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου». Δεν είχε τίποτα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν είχε τίποτα άλλο ανθρώπινα, ούτε καταγωγή, ούτε οικία, ούτε σωματική διάπλαση, τίποτα, ούτε εξυπνάδα, τίποτα το ιδιαίτερο. Εκείνο το οποίο είδε ο Θεός ήταν την καρδιά του. Και το μήνυμα, όπως είπα σήμερα, είναι ότι ο Θεός είναι έτοιμος να δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά σε κάθε άνθρωπο που διψάει για τη δικαιοσύνη του Θεού, που διψάει την επίσκεψη του Κυρίου. Και ναι μεν ο Δαβίδ από φυσικού του είχε μια τέτοια καρδιά, όμως σήμερα ο Θεός μας υπόσχεται ότι μπορεί σε όλους μας να μεταμορφώσει την καρδιά μας, να την κάνει τέτοια καρδιά για να ζούμε και απολαμβάνουμε και εμείς καθημερινά τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και οι προϋποθέσεις είναι: άκουσε με προσοχή το λόγο του Θεού, πλησίασε το Χριστό και αυτός θα σου δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Τόσο απλό, περισσότερο απλό. Γιατί δεν θα το κάνεις εσύ ούτε άνθρωπος. Θα το κάνει ο Θεός, και μάλιστα ο Θεός θα σε χρήσει
δια Πνεύματος Αγίου, δια του Ιησού Χριστού, και από εκεί και πέρα εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα διαχειριστείς τη χάρη, το έλεος, την ευλογία του Θεού. Ο Θεός θα μας το δώσει, θα μας τα δώσει τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά με τα πάσης βεβαιότητος. Το ερώτημα όμως δεν είναι πόσο εύκολα ή δύσκολα, πολύ εύκολα. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα τα διατηρήσουμε, πώς θα τα διαχειριστούμε, πώς θα περπατήσουμε μέσα στα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, στην απόλυτη ευλογία. Γιατί τώρα ο καθένας από μας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τον Κύριο, γιατί είναι καιρός ευπρόσδεκτος και η μέρα σωτηρίας, να επικαλείται τον Κύριο γιατί είναι πλησίον. Τώρα έχουμε το δικαίωμα, έχουμε τη δυνατότητα, και είναι μια απλή απόφαση, ο ασεβής να εγκαταλείπει την οδόν της ασεβίας και ο άδικος να εγκαταλείπει τις αδικίες του μέσα στους ανθρώπους. Όμως από εκεί και πέρα είναι το δύσκολο, η συνέχεια. Πώς θα συνεχίσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε πια μόνο με το Θεό, γιατί ο Θεός αποδεδειγμένα είναι μαζί μας, αλλά έχουμε να κάνουμε με τον εαυτό μας. Πώς θα διαχειριστούμε τον εαυτό μας μέσα στην παρουσία του Θεού, πώς θα σταθούμε σαν άνθρωποι του Θεού ελεημένοι, και μάλιστα κατά πάντα και ιδιαιτέρως ελεημένοι, καθώς μας αναγέννησε, αφέθηκαν οι αμαρτίες μας, μας πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο, ακούμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, πλησιάζουμε το Χριστό μέσα στο ταμείο μας, μέσα στην προσευχή μας, απολαμβάνουμε τα ελέη του Θεού, τα πιστά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αγαθές δόσεις του Θεού, όλα όσα εγγυάται ο Λόγος του Θεού, εμείς τα έχουμε. Το δύσκολο, πώς θα τα διατηρήσουμε, πώς θα συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε, πώς θα ζούμε τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά, μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη ζωή μας. Τα ελέη του Δαβίδ, τα πιστά, τι είναι καταρχάς? Είναι η απόλυτη ευλογία του Θεού, που ξεκινάει από την εκλογή, γιατί δεν εκλέξατε εσείς εμένα, λέει ο Χριστός, εγώ εξέλεξα εσάς. Ήρθε και μας βρήκε εκεί που ήρθε, εκεί που ήμασταν, στην αμαρτία, στην αδικία, στην ασέβεια, στις παραβάσεις. Ήρθε και μας βρήκε, όπως ο Θεός έστειλε τον Σαμουήλ και βρήκε τον Δαβίδ, ήρθε και μας βρήκε, έστειλε τον Χριστό και μας βρήκε, και στη συνέχεια μας έφερε κοντά του, και από εκεί και πέρα άρχισε να εργάζεται έργο θαυμαστό. Αλλά δεν έχει, που είναι πολύ σημαντικό, νόημα μόνο το πώς εργάζεται ο Θεός, γιατί ο Θεός εργάζεται θαυμαστά, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι τέλειος, ο Θεός μας αγαπάει, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Το πιο σημαντικό είναι πώς ανταποκρινόμαστε εμείς στην παρουσία του Θεού, στην ευλογία του Θεού, στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού. Πώς ανταποκρινόμαστε. Και όλο το μυστικό είναι οι βουλές μας, οι επιθυμίες μας, το θέλω μας και οι αποφάσεις μας. Και μάλιστα γνωρίζοντας, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ότι η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφοδραδή εφθαρμένη. Ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει, ίσως πιο καλά δεν γίνεται, «Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ». Εάν δεν δαμάσουμε
τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, συνεχόμενα κάθε στιγμή, τότε ο χριστιανός γίνεται άλογον ζώων και περπατάει κατά τις επιθυμίες τις δικές του, με αποτέλεσμα να χάνει την παρουσία του Θεού, να χάνει την οδηγία του Θεού, να χάνει, και είναι φοβερό αδερφοί, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό που θέλουμε, το βέβαιο είναι ότι δεν το θέλει ο Θεός. Και αυτό που νομίζουμε και περπατάμε όπως νομίζουμε, το βέβαιο είναι ότι δεν το νομίζει ο Θεός. Γιατί άλλη είναι η καρδιά του Θεού και άλλη είναι η καρδιά του ανθρώπου. Άλλο είναι το πνεύμα του Θεού και άλλο είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό είναι μια βεβαιότηση που αν δεν την συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να νικήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας που είναι ο εαυτός μας. Δεν μπορούμε να υποτάξουμε τις επιθυμίες μας και τις σκέψεις μας. Δεν μπορούμε να τις υποτάξουμε. Αδύνατον είναι. Και όσο αν ο Θεός προσπαθεί με το λόγο του και με τη δύναμη του Πνεύματός του, του Αγίου, να κατευθύνει τις βουλές μας προς τις βουλές του και τα σοδούς μας προς τις οδούς του, εμείς αποτυγχάνουμε εάν δεν συνειδητοποιήσουμε βαθιά στην καρδιά μας ότι αυτός είναι Θεός, εμείς είμαστε άνθρωποι. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε βαθιά στην καρδιά μας τη φύση μας, η φύση μας είναι ανθρώπινη, η φύση μας είναι αδύναμη. Ο διάβολος μπορεί τον άνθρωπο να τον παρασύρει και να τον καταστρέψει πάρα πολύ εύκολα με διάφορα με διάφορες πραγματικά έξυπνες πονηρές μεθοδίες. Δεν έχουμε άλλη άμυνα. Μία είναι η άμυνά μας, ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουμε άλλη δύναμη. Μία είναι η δύναμή μας, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ένας είναι ο δρόμος, ο Ιησούς Χριστός. Εάν αυτά δεν τα εκμεταλλευόμαστε πνευματικά, ξαφνικά θα διαπιστώσουμε ότι είμαστε μακριά από τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Το ξαναλέω, εκεί είναι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, η τέλεια και απόλυτη ευλογία. Εάν δεν κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Ευαγγελίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να προσαρμόσουμε την πορεία μας, τη ζωή μας, την καρδιά μας, τη σκέψη μας δια του Λόγου του Θεού και να καταστήσουμε την καρδιά μας κατά την καρδία του Θεού, τα ελέη του Δαβίδ θα είναι μακριά, θα τα απολαμβάνουν άλλοι και εμείς θα είμαστε μόνοι και θα καταντήσουμε. Ποιος? Ο χριστιανός, ο αναγεννημένος, ο βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, θα καταντήσουμε να είναι δίπλα μας αγκάθια και τσουκνίδες. Θα πληγωνόμαστε στο περπάτημά μας. Θα πονάμε μέσα σε μια ερημιά, και η ερημιά δεν είναι για, ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους. Η ερημιά είναι η απομάκρυση από τον Χριστό. Εάν δεν δίνουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού, να τον ακούμε και να τον εκτελούμε. Εάν προσπερνάμε το Λόγο του Θεού, εάν ο Λόγος του Θεού φεύγει από μας χωρίς να μας μεταμορφώσει, χωρίς να αλλάξει την καρδιά μας, αν η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου περάσει χωρίς να μας δώσει τη δύναμή του ο Θεός, τότε τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά θα είναι μακριά από μας.
Θα τα βλέπουμε αλλά δεν θα τα απολαμβάνουμε. Θα τα βλέπουμε και θα ζηλεύουμε. Θα τα βλέπουμε και θα θυμώνουμε. Και θα τα βάζουμε και με τον Κύριο στο τέλος. Θα τα βάζουμε με ανθρώπους. Και δεν είναι ότι η ζωή μας θα γίνει μόνο γεμάτη αγκάθια και τσουκνίδες, αλλά και εμείς θα είμαστε γεμάτοι αγκάθια και τσουκνίδες. Και εμείς θα πληγώνουμε τους άλλους και εμείς θα πονάμε τους άλλους. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι εύκολη η χριστιανική ζωή. Με τη χάρη του Χριστού, με την αγάπη του Θεού Πατρός, με την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, είναι εφικτή. Αρκεί να είναι έτοιμος ο άνθρωπος να μεταμορφώνεται με βάση το άκουσμα του Λόγου του Θεού, με βάση τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, με βάση την καρδιά του που είναι υποτεταγμένη μόνο στο Λόγο του Θεού. Είναι φοβερό, θα έλεγα, φοβερό, εν μέσω το σου των αγαθών, εισαγωγικά τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά, εσύ νεκρός, εγώ νεκρός. Και είναι εύκολο να την πάθουμε. Είναι εύκολο να απομακρύνει ο Θεός τα ελέη του Θεού τα πιστά από τη ζωή μας. Είναι εύκολο η ζωή μας να γεμίσει αγκάθια και τριβόλια. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Ο άνθρωπος που προσέχει στο Λόγο του Θεού, που είναι άγρυπνος στο Λόγο του Θεού και που προσεύχεται στην παρουσία του Θεού, σε αυτόν και μόνο σε αυτόν ο Λόγος θα έρθει εξερχόμενος εκ του στόματος του Κυρίου και θα εκτελέσει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και θα ευωδώνεται στη ζωή μας, ώστε ο άνθρωπος πια αυτός, μόνο αυτός, θα εξέρχεται εν χαρά και θα οδηγείται εν ειρήνη. Και η μεταμόρφωση που κάνει ο Θεός, αντί η αγκάθια που πληγώνουν και η παρήσια που είναι η δόξα του ανθρώπου, αντί τσουκνίδες μυρτιά που μοσχομυρίζει. Ο Θεός λοιπόν μας καλεί. Ο Θεός μας υπόσχεται τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά και μας βεβαιώνει ότι είναι για σας, για μας. Με μία προϋπόθεση. Με προσοχή θα ακούς το Λόγο του Θεού για να το κάνεις. Με προσοχή θα πλησιάζεις τον Χριστό για να τον συναντήσεις. Και με προσοχή θα εξετάζεις την καρδιά σου εάν θέλει αυτά που θέλει ο Θεός και τη σκέψη σου, αν σκοπεύεις, αν αποφασίζεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Θεού. Τότε ο Θεός θα τα μεταμορφώσει όλα. Όλα. Όλα όσα δεν σ' αρέσουν στη ζωή σου. Όλα όσα δεν μπορείς εσύ να διορθώσεις. Όλα θα τα διορθώσει ο Θεός. Και τα προσωπικά και τα οικογενειακά, όλα. Όλα. Γιατί είναι ο παντοδύναμος Θεός, γιατί είναι αγάπη και είναι έτοιμος να επέμβει. Αγαπημένα μου αδέλφια, μη χάνουμε τον καιρό μας με πράγματα μάταια, με πράγματα ξένα έξω από το Λόγο του Θεού, με σκέψεις και επιθυμίες δικές μας,
με αποφάσεις και λογική δική μας. Ας πλησιάσουμε το Λόγο του Θεού. Ας τον ακούμε με προσοχή για να βλέπουμε τα θαυμάσια που κάνει ο Λόγος του Θεού όταν εμείς τον πλησιάζουμε για να υπακούσουμε. Θέλω να σας πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Δεν είναι δύσκολο ο Θεός να διορθώσει, να μεταμορφώσει. Πρώτον, να διορθώσει τα πάντα στη ζωή σου. Πολύ εύκολο, πως εν εξαρτάται. Αυτά που δεν μπορείς να διορθώσεις, αυτά που φαίνεται ότι δεν διορθώνονται, ο Θεός μπορεί να τα διορθώσει και να τα κάνει ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Πίστεψε ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα στη ζωή σου, να αφαιρέσει τα αγκάθια και τις τσουχνίδες και να σου χαρίσει κυπαρίσια και μυρτιές. Είναι Θεός που θέλει. Είναι Θεός που μπορεί. Είναι ο Θεός που ξέρει να περιμένει. Είναι ο αληθινός Θεός. Αμήν.